Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι 17 του μηνός έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Γραφάκος ο Μανώλης, με το team το οποίο ασχολείται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, και έρχεται γιατί άλλο για να υπογράψουμε την σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία Θαλής, την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι πολύ μεγάλο, έχει να κάνει με το σύγχρονο, με το παρόν και το μέλλον, με την ανακύκλωση και τα απορρίμματα. Ένα έργο το οποίο είναι της τάξης αρχικά 3.800.000, δηλαδή περίπου 4 εκατομμύρια. Αλλά αυτό είναι η αρχή, γιατί στη συνέχεια θα εισρεύσουν και άλλα εκατομμύρια, με δεδομένο ότι αυτή η μονάδα θα εξελιχθεί εκ περαιτέρω. Είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο για τον τόπο μας, επειδή αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι η Χίος είναι στο κέντρο των εξελίξεων στο Βόρειο Αιγαίο και όχι μόνο στα θέματα ανακύκλωσης, και αυτό θα το διαπιστώσετε από τις εξαγγελίες του ίδιου του Γενικού Γραμματέα. Παράλληλα δε με αυτό το μεγάλο γεγονός, θα έχουμε και τα εγκαίνια του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, που ως γνωστόν έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες στην Βιάλ, είναι ένας ξεχωριστός χώρος. Πραγματικά είναι ένα κόσμημα και θα το διαπιστώσετε την ημέρα των εγγενείων. Άρα λοιπόν έχουμε δύο γεγονότα τα οποία πραγματικά έχουν να κάνουν με το παρόν και το μέλλον, όπως είπα προηγουμένως. Έχουν να κάνουν με το μέλλον του πλανήτη μας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα απορρίμματα, το περιβάλλον, η ανακύκλωση είναι πλέον για τα καλά μέσα στη ζωή μας. Εμείς ως Χίος θα τολμήσω να πω ότι είμαστε μια ηγέτια δύναμη στο Βόρειο Αιγαίο και όχι μόνο, στα θέματα πρωτοπορίας θα έλεγα στην ανακύκλωση. Σε αυτό βέβαια θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΔΙΑΝΟΧ, το Διοικητικό του Συμβούλιο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι εδώ και 30 μήνες δίνουν ένα μεγάλο αγώνα για να φτάσουμε στο σήμερα και βεβαίως να έχουμε τη δυνατότητα αυτών των εξαγγελιών. Κάτι το οποίο, αν συγκριθεί με το παρελθόν, νομίζω ότι πραγματικά θα φανεί και η τεράστια διαφορά, είναι κυριολεκτικά άσπρο-μαύρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Πάνο τον Αναγνώστου, που ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένας καθημερινός αγώνας η καθημερινότητα. Και βέβαια τους ευχαριστώ και τους δύο παράλληλα, διότι μέσα από την άψογη συνεργασία που υπάρχει μπορούμε και φτάνουμε στο πραγματικά δυνατό και τελικό αποτέλεσμα. Είχα πει το προηγούμενο διάστημα ότι από εδώ και πέρα δεν θα προλαβαίνουμε να εξαγγέλουμε έργα. Και θα πω μόνο τούτο, ότι το επόμενο διάστημα θα εξαγγέλουμε σταδιακά έργα τα οποία πάνε για συμβασιοποίηση και φτάνουν περίπου για το επόμενο τρίμηνο στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Έχετε λίγη υπομονή και θα δείτε τα νούμερα και τα έργα το επόμενο διάστημα.